Το λέτε αυτό. Διότι υπάρχουν αφελείς συνομιλητές, δεν θέλω να πω τίποτα, οι οποίοι μιλάνε μαζί τους. Θέλετε να πείτε. Και μιλάνε μαζί τους. Εννοείται και μέσα από το ΣΥΡΙΖΑ. Και μιλάνε μαζί τους. Και από το ΣΥΡΙΖΑ. Και μιλάνε μαζί τους. Και αυτοί λοιπόν που μιλάνε μαζί τους, μπορεί αύριο μεθαύριο να βρεθούν αυτοί οι ίδιοι να απολογούνται. Γι' αυτό λέω στον κύριο Στατούλη, ας προσέχει λίγο ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι μιλάνε με τους αξισαυγέτες και τι λένε. Και θα σας πω, βέβαια, και την τοποθέτηση του κυρίου Βούτση. Όταν τέθηκε το θέμα της ασυλίας ή όχι και τα λοιπά, όλα αυτά έτσι που έχουν τεθεί. Εσείς πιστεύετε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει αναγορεύσει ισότιμο συνομιλητή? Στο ΣΥΡΙΖΑ υπάρχει μια αμφιθυμία. Δεν μπορεί να ξεκαθαρίσει τι θέλει στο θέμα της Χρυσής Αυγής. Εμείς είπαμε από την αρχή και το θέλαμε από την αρχή στην Βουλή να τελειώσει. Μέσα σας έχει πει δια του νόμου να αντιμετωπιστούν οι εγκληματικές πράξεις της Χρυσής Αυγής. Δεν έχει ψηφίσει ο ΣΥΡΙΖΑ όλες τις άρσεις ασυλίας. Εμπλαβικά δεν σας διέκοψα. Ναι, αλλά να λέμε την πραγματικότητα. Εσείς τα ξέρετε αυτά. Εγώ τα ξέρω πολύ καλά γιατί ήμουν και πρόεδρος. Εγώ απορώ επειδή είσαστε στον δημοκρατικό χώρο πολλά χρόνια πώς το αντέχετε αυτό. Πώς λοιπόν, το αντέχετε εσείς, λοιπόν, εσείς λοιπόν, προσωπικά να συνυπάρξετε με τον κύριο Μπαλτάκο, με τον κύριο Φαΐλο Κρανιδιώτη, με τον κύριο Σταμάτη και με τις ακροδεξιές απόψεις τους. Αφήστε με να τελειώσω. Είναι αλλά λέτε μένα τώρα. Πώς θα αντέξω, δεν μπορούσα να αντέξω λοιπόν στη Σύνοδο των Προέδρων κάθε Πέμπτη, όταν βάζαμε θέματα εμείς για την Χρυσή Αυγή και τη συμπεριφορά των βουλευτών της Χρυσής Αυγής στο Κοινοβούλιο, που κάποιοι αντί να παίρνουν θέσεις σκόνησαν και έφευγαν από την αίθουσα. Όταν τα θέματα ήταν επιτάπητος. Η Χρυσή Αυγή δεν είναι χθεσινό φαινόμενο. Η Χρυσή Αυγή έχει μια πορεία 10 χρόνων. Ο ΣΥΡΙΖΑ, τώρα λοιπόν, κύριε, επειδή κύριε υπάρχουν, να είστε συγκεκριμένος. Υπάρχουν πραγματικά υπάρχουν τέτοιες συντεχνίες, να πω τέτοιες συμμαχίες στη Βουλή. Εγώ πραγματικά δεν θα δεχόμουν ποτέ την πρότασή μου να την ψηφίσει η Χρυσή Αυγή. Έχει ψηφίσει όμως νομοσχέδια της κυβέρνησης και τα δεχτείτε. Δεν θα δεχόμουν ποτέ. Δεν πέρασε ούτε ένα νομοσχέδιο. Ούτε ένα νομοσχέδιο της κυβέρνησης με τη Χρυσή Αυγή. Ποτέ. Το 90%. Όχι, δεν με κατάλαβατε. Όχι, βέβαια. Δεν με κατάλαβα. Ούτε ένα νομοσχέδιο. Κύριε Στρατό, για το 151 νομοσχέδιο. Είναι αυτά που λέτε. Πήγαν κανένα νομοσχέδιο. Κανένα νομοσχέδιο. Ειδικά δεν θα πρέπει να περάσει με ψήφο της Χρυσής Αυγής νομοσχέδιο από τη Βουλή εμείς. Εσείς όμως δέχεστε κάθε φορά τη Χρυσή Αυγή να προστίθετε στις μορφές. Και σε ό,τι κάνετε για την κυβέρνηση. Ειδικά όπου έχει δωράκια για τα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα και τους τραπεζίτες, εσείς δυστυχώς μαζί τα ψηφίζετε. Γιατί το θέμα μας είναι άλλο. Κύριε Γρηγορακό, ελάτε για να προχωρήσουμε, κύριε. Όχι, θέλω να ρωτήσω κάτι τον κύριο Γρηγορακό. Δεν μου τελειώσει. Ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν που ήρθε τρεις φορές να σας αλλάξει την τροπολογία που θέλατε να καταθέσετε στο νομοσχέδιο για τον κώδικα για την μετανάστευση. Γιατί είδατε, και σας έφερε την ρατσιστική τροπολογία. Ποιος την έφερε? Είδατε εσείς καλά κάνατε. Ο κύριος Μπαλτάκος τι έκανε όμως? Ο κύριος Μπαλτάκος νομίζω ότι είχε υπερβεί νομίζω τα καθήκοντά του και ήταν η αρχή του τέλους του κύριου Μπαλτάκου. Ακόμα και την πολιτική επιστράτευση την τελευταία που υπάρχει στα μέσα σταθερής συγκοινωνίας, δηλαδή στο μετρό, στον ηλεκτρικό σιδηρόδρομο, στο τραμ. Πριν δύο μήνες είχε έρθει ο αρμόδιος υφυπουργός για να ανακοινώσει στην Βουλή την άρση της πολιτικής επιστράτευσης. Επειδή, λοιπόν, να μην έχει το κακή αυτού του εργαζομένου και τον σταμάτη του Μπαλτάκου. Διδάσκω όλα τα θέματα. Δεν δικαιολόγησα καμία στάση του Μπαλτάκου. Μα λοιπόν. Και ούτε τι δικαιολόγο, έτσι. Και δεν νομίζω και κανένα από τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που έχουν τουλάχιστον το στοιχειώδη σεβασμό στην ιδεολογία του, γιατί η Νέα Δημοκρατία είναι ένα δημοκρατικό κόμμα. Έτσι. Δεν είναι ένα κόμμα, ξέρω εγώ, που μπορεί να ανοίξει το συνταγματικό τόξο. Η Νέα Δημοκρατία είναι ένα συντηρητικό δημοκρατικό κόμμα. Λοιπόν, κανείς από τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και τους υπουργούς δεν συνδεχόταν τη συμπεριφορά του Μπαλτάκου. Για το Πασόκα κλείσει το θέμα. Όχι, δε. Δεν έχει κλείσει. Δεν έχει κλείσει. Βεβαίως δεν έχει κλείσει. Εμείς τι θέλουμε αυτή τη στιγμή. Τι χρειάζεται για να κλείσει. Εμείς τι θέλουμε αυτή τη στιγμή. Θέλουμε μια κυβέρνηση σταθερή, γιατί ξέρουμε ότι ο τόπος έχει ανάγκη μια σταθερή